Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. 2 Δεκεμβρίου σήμερα, Πέμπτη, ημέρα Πέμπτη, 10:30 το βράδυ, άλλο ένα βόρειο Ελλάς ξεκινά. Ξεκινώ καλησπερίζοντας τον καλεσμένο μας, του πρώτου μέρους, τον κύριο Θωμά Ακριβόπουλο, δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Ιουριάδη. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που μας κάνετε τιμή να έρθετε. Η τιμή είναι δική μου και ξέρετε πόσο είμαι κοντά σας και θα είμαι κοντά σας όποτε εσείς το κρίνετε σκόπιμο και χρειάζεστε να ακούσετε κάποιες απόψεις. Πάνω απ' όλα, ξέρετε ότι και εμείς είμαστε κοντά σας, διότι θέλουμε να είμαστε με ανθρώπους έντιμους, ανθρώπους που αγαπάνε αυτή την πόλη, που λίγο πολύ πιστεύουν σε κάποιες αξίες, οι οποίες έχουν εκλείψει τη σημερινή εποχή, σε Ελλάδα, σε Ορθοδοξία, σε αξίες οι οποίες καταρακώνονται, όπως είναι η αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις, η Εκκλησία, ο κλήρος, ο οποίος απαξιώνεται τον τελευταίο καιρό. Παίρνουμε παραδείγματα μερικούς ανθρώπους, ο τάδε παπάς στο Λιανοκλάδι, στην τάδε νορία κλπ. Ξέρω εγώ, πιάστηκε να κλείβει το παγκάρι. Πιάστηκε ο τάδε στην Κρήτη να κοιτάει τη φούστα, ξέρω εγώ, της κυραμαρίκας. Εντάξει. Δεν κοιτάμε όμως το 99,9% των παπάδων οι οποίοι πηγαίνουν υπό αντίξωες συνθήκες σε μέρη όπου δεν καλύπτονται οι θέσεις. Έτσι. Σε χωριά του Ολύμπου, σε χωριά, ξέρω εγώ, ορεινά, σε χωριά πού, στα νησιά. Έχετε πάει σε νησί να δείτε το χειμώνα πώς είναι. Καλά πάτε το καλοκαίρι και πάμε όλοι μας και χαιρόμαστε και τα λοιπά και είναι όλος ο κόσμος μαζεμένος και τα αγροτικά γεμάτα και γιατρούς και κέντρα και ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε. Για πάτε στο ίδιο νησί το χειμώνα να δείτε αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν. Και καλύπτουν και δύο και τρεις ενορίες. Και καλύπτουν πολύ. Δύο και τρεις ενορίες. Αυτά όμως δεν λέγονται, διότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να απαξιώσουν τον κλήρο, απαξιώνουν όλο τον κλήρο. Δεν απαξιώνουμε μονομένα, δεν κατηγορούμε μονομένα κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι βέβαια είναι κατακριτέοι. Οπωσδήποτε είναι κατακριτέοι, διότι δίνουν όπλα στους εχθρούς του χριστιανισμού, της Ορθοδοξίας μας, η οποία είναι άρρηκτα δεμένη με τον Ελληνισμό. Και δεν μπορεί κανένας, μα κανένας, να την ξεχωρίσει και να χτυπήσει την ενότητα αυτή η οποία σφυριλατήθηκε από πάνω, όχι από εδώ κάτω. Όχι με ανθρώπινα χέρια, με θεϊκά χέρια. Αυτό λοιπόν πώς να το χτυπήσεις. Όταν δέθηκε η ελληνική φιλοσοφία, η οποία ήταν ομολογουμένως και ελληνική γλώσσα, η οποία είναι μια ιερή γλώσσα, μια γλώσσα η οποία λέει ακριβώς, η αρχαία ελληνική βέβαια, μια γλώσσα η οποία λέει ακριβώς αυτό που θέλεις. Και το πλησιάζει και ενοιολογικά, είναι μια γλώσσα μαθηματική. Τα γράμματά της και ο αριθμός της και όλα αυτά δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτή τη γλώσσα, τίποτα τυχαίο. Και δεν μιλάω για αριθμοσοφίες και άλλες μπαρούφες, ότι ξέρω εγώ κάνεις αθρέσματα και αυτά, τέτοια πράγματα δεν λέω. Λέω ότι πολύ απλά αυτή η γλώσσα είναι επιστημονική, διότι είναι προβλέψιμη η δημιουργία των λέξεών της. Επιστημονικά. Έχει ένα σύστημα. Λοιπόν, αυτή η γλώσσα επελέγει από τον κύριό μας για να διαδοθεί το Ευαγγέλιο και ενώθηκε το κάτω με το πάνω, δηλαδή κατέβηκε η σοφία εκ Θεού, ανέβηκε η φιλοσοφία των ανθρώπων, η ανώτερη φιλοσοφία που υπήρχε στον τότε κόσμο, η ελληνική, και δημιούργησαν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Αυτό είναι καρφί στο μάτι ορισμένο και θέλουν να το φάνε. Και επειδή δεν μπορούν να το χτυπήσουν με το ευθέως, κοιτάνε δια της πλαγίας οδού, κοιτάνε πώς να βάλουν τα δύο χέρια να χτυπάνε το ένα το άλλο, να μαλώνουν. Ούτε και αυτό θα το πετύχουν. Ούτε και αυτό πιστέψτε με. Εν πάση περιπτώσει, για να φτάσω στο θέμα της εκπομπής σήμερα, η προηγούμενη εκπομπή, θα σχολιάσω λίγο για την προηγούμενη εκπομπή και αμέσως μετά περνάμε στο θέμα μας, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Άκουσα τηλέφωνα, άκουσα τις γνώμες σας, πήραν τηλέφωνο εδώ στο κανάλι, με πήραν όσοι ξέρουν το κινητό μου, που είναι πάρα πολλοί κόσμος ομολογουμένος, δεν είμαι κανένας VIP, είμαι άνθρωπος που ζει μες στην πόλη και ούτε καν δημοσιογράφος δεν είμαι, παρουσιαστής εκπομπής, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Κάνω εκπομπή για να πω κάποια πράγματα που κρίνω εγώ ότι δεν λέγονται και ότι αξίζει τον κόπο να σας τα πω. Ούτε το παίζω έξυπνος, ούτε ξερόλας. Έτσι, παίρνω την τζαντούλα μου, δουλεύω κι εγώ όπως δουλεύετε κι εσείς όλοι, βγάζουμε λεφτά. Όλοι μας, όσα βγάζουμε, δεν ζω από αυτή τη δουλειά. Δεν τζιμπολογάω μαύρα κλπ. Κάτω από το τραπέζι. Δεν πουλάω θεωρίες, δεν κατεβαίνω βουλευτής, δεν κονομάω από πουθενά. Κονομάω από τη δουλίτσα μου, κάνω τη φορολογική μου δήλωση και έχω το κεφάλι μου ψηλά και το μέτωπό μου καθαρό. Κάποιοι άλλοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις, πουλάνε, σηκώνουν ντουλάπες, εκλέγονται βουλευτές και ακόμα πουλάνε και δεν ντρέπονται. Έτσι, και δεν λέω μόνο για αυτούς που καταλαβαίνετε, λέω και για άλλους που δεν ξέρετε ότι πουλάνε.
Βγαίνουν, εκλέγονται, κοροϊδεύουν τον Κουσμάκη. Αυτά λένε δίθεν αλήθειες, αλλά μόλις έρθει η ώρα και ο αρχηγός του κόμματος, αυτά σταματάνε. Λέμε μισές αλήθειες, μετά θα τα λέγαμε, αλλά δεν μας αφήσανε. Κομματική πειθαρχία κλπ. Εγώ δεν είμαι έτσι. Διότι δεν θέλω να κοροϊδέψω κανέναν. Δεν θέλω την ψήφου κανενός, δεν ζητάω τίποτα. Λέω αυτά πράγματα από το χρόνο μου, τον προσωπικό, χωρίς να πληρώνομαι. Έτσι, αυτά που πιστεύω εγώ ότι θέλετε να ακούσετε. Θέλετε να ακούσετε, τα ακούτε. Δεν θέλετε να ακούσετε, κλακ, υπάρχει και αυτή η επιλογή. Αλλάζετε το κανάλι, βλέπετε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Έτσι, λοιπόν, για την προηγούμενη εκπομπή ήταν γύρω από την οικονομία, γύρω από την οικονομική κρίση. Είπαμε κάποια πράγματα με τον Παναγιώτη Συνοδεινό, ο οποίος είναι μαθηματικός και έχει εξειδίκευση στην οικονομία. Άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Δεν προλάβαμε να πούμε για το ξέπλυμα χρήματος. Και ακριβώς επειδή δεν προλάβαμε, θεώρησα σκόπιμο να τον καλέσω στο δεύτερο μέρος για να μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος για το ξέπλυμα χρήματος. Με ποιους τρόπους γίνεται, τι γίνεται, πώς γίνεται, τα 6 βασικά πλυντήρια χρήματος σε όλο τον κόσμο. Θα μας τα πει εκείνος ο οποίος τα ξέρει και καλύτερα. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στο δεύτερο μέρος για να τον απολαύσετε. Να πούμε αυτά που δεν προλάβαμε να πούμε στο πρώτο μέρος. Προς το παρόν, στην προηγούμενη εκπομπή εννοώ, με συγχωρείτε. Στο πρώτο μέρος έχουμε τον κύριο Θωμά Ακριβόπουλο. Συμμετείχατε στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε για αυτά. Βεβαίως. Για τα αυτοδιοικητικά. Ό,τι θέλετε. Ό,τι έτσι. Θέλετε. Πριν μου υποβάλλετε την ερώτηση, θα ήθελα να μου επιτρέψετε. Πήρα αυτό ερέθισμα από αυτό που είπατε, ότι κάποιοι τα βάζουν με τον ελληνισμό και με την ορθοδοξία, με την ορθοδοξία και τον ελληνισμό. Θα απαντήσω σε αυτούς, αν μου επιτρέπετε, και στις εκπομπές σας, κύριε Γεωργιάδη. Και σας παρακαλώ καλώς, όχι σας ναι, θα απαντήσω με την φράση του Κυρίου προς τον Σαούλ. Να ξέρουν οι τηλεθεατές μας και ξέρουν πως ο Παύλος, ο θείος Παύλος, ο Απόστολος, ο Ισαπόστολος, ήταν Εβραίος, ήταν δάσκαλος, ήταν πολύ μορφωμένος και νομομαθής και λεγόταν Σαούλ. Και όταν πήγαινε στην πορεία προς το Δαμασκό, έτσι, είδε ένα φωτεινό αυτό, ένιωσε εκθαμβωτικό φως, μια αισθάνθηκε τύφλωση. Και η φωνή ακούστηκε, Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις, και λέει, ποιος είσαι, Κύριε, που εγώ διώκω. Είμαι ο Κύριος και Θεός κλπ. Και του συμπληρώνει η φωνή του Κυρίου, σκληρών προσκέντραν λακτίζειν. Δηλαδή, στη βουκέντρα που τα βόδια είναι, τα σκληρό να κλωτσάς πάνω στο μητερό, στο καρφί το οποίο κλπ. Λοιπόν, απαντώ λοιπόν δανειζόμενος αυτή τη φράση, σκληρών προς ελληνισμόν και ορθοδοξίαν λακτίζειν. Θα απογοητευτούν, έχουν απογοητευτεί πολλές φορές και άλλη μια φορά, ότι ούτε η πατρίδα, ο ελληνισμός θα χαθεί και θα αποθάνει, αλλά ούτε και η ορθοδοξία εις τους αιώνας των αιώνων. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω λίγο με το σχολιασμό σας γύρω από την εκλογή του νέου Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Ναι, ευχαριστώ. Δεν θέλω να μένω σε πρόσωπα, δεν θέλω να κρίνω πρόσωπα, δεν θέλω να κρίνω τις επιταγές του λαού της Θεσσαλονίκης. Ψήφισε, τον έβγαλε, έστω και με ισχνή διαφορά. Ξέρω εγώ πόσο ήταν, 418 κάπου εκεί. Ναι, 369 τώρα, είναι 369. 369 τελικά με την επαναμέτρηση των ψήφων και προφανώς, διότι υπήρχαν πολλά άκυρα. Ναι. Λέγεται, αυτό ένα μεγάλο θέμα. Λέγεται από την πλευρά του κύριου Γιουλέκα, υποστηρίζεται, ναι. Και σήμερα ο τύπος δημοσίευσε, πως ακόμη οι νομικοί μελετούν το ενδεχόμενο μέχρι όταν εξαντληθεί η προθεσμία επί 7 ημέρη, ασκήσεως ενστάσεως στο εκλογοδικείο. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Μου έκανε εντύπωση και σε μένα και σε πολλούς άλλους το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος, ο κ. Μπουτάρης, έτσι, έχει ένα προφίλ. Έχει ένα προφίλ με το συνασπισμό, με την αριστερά κλπ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω κατά πόσον. Κάποιοι αριστεροί μου λένε ότι, γιατί έχω και φίλους αριστερούς, πάρα πολλούς, ότι μην μπλέκεις τον Μπουτάρη με την αριστερά. Ο Μπουτάρης είναι δια το Θεαθήνε στην αριστερά. Δεν θέλω να το κρίνω αυτό. Εγώ πιστεύω ο άνθρωπος αυτό που λέει αυτό είναι. Έτσι. Η δική μου εξήγηση. Ναι, τα έβαλε με τον Αρχιεπίσκοπο, με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ξεκάθαρα. Πήγε, του είπε, Μουζαχεντίν, αυτά μετά τα πήρε πίσω, πήγε να του φιλήσει το χέρι, τέλος πάντων κάποιες παλινοδίες, έγινε αυτό. Γνωστοποιήθηκε αυτό. Γνωστοποιήθηκε. Είναι γνωστή η πρόθεσή του να μετονομάσει
την οδό Αποστόλου Παύλου, αδυναπατώ με ένα κάθετο στενάκι εκεί που βρίσκεται το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ, και να κάνει και μνημείο των Νεοτούρκων, διότι λέει έτσι θα εκμεταλλευτούμε και την πόλη τουριστικά. Λοιπόν, λοιπόν, μία πόλη, η Θεσσαλονίκη, στην οποία κατάγονται, να μην πω το 80 με 90%, να πω ξέρω εγώ το 75% από πρόσφυγες, από προσφυγικά, από προσφυγικά έτσι, μέρη. Έτσι, έτσι. Έχουμε σωματεία Κωνσταντινοπολιτών, έχουμε σωματεία Ποντίων, έχουμε σωματεία Σμυρναίων, Σμυρνιωτών, Ανατολικοθρακών, της Παναγίας στα μάτια. Τι οδήγησε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και παραδοσιακοί από όσο ξέρω περισσότεροι και με τη θρησκεία είναι κοντά, είναι καλοί χριστιανοί, θυμούνται τις σκλαβωμένες πατρίδες, διότι από εκεί προήλθαν και δεν προήλθαν με συνωστισμό. Δεν συνωστίστηκαν να πάνε κουρασγέρα και μετά χάλασε το καράβι και μείναν εδώ. Τους σφάξαν. Μας σφάξαν τους προγόνους, γιατί και εγώ από εκεί κατάγομαι. Έτσι. Όπως και όλη η Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων η πλειοψηφία, όπως είπα, των ανθρώπων που κατοικούν εδώ. Άρα λοιπόν, τι οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους στο να εκλέξουν τον κύριο Μπουτάρη για δήμαρχο? Δεν κρίνω αν αυτά που είπε είναι σωστά ή είναι λάθος. Δεν θέλω να ξέρω. Έχω την άποψή μου, σαν πολίτης και εγώ, σαν άνθρωπος. Έχετε και εσείς τη δική σας και έχει εκείνος τη δική σου. Να σας απαντήσω. Ναι. Ως φαινόμενο ψυχοπαθολογίας, δηλαδή, θέλω να το δούμε λίγο έτσι, ιατρικό στο θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε Γεωργιάδη. Και μια πριν πω, απαντήσω. Ναι. Να σας συγχαρώ από καρδίας. Να είστε καλά. Διότι αφήνετε τον ελεύθερο σας χρόνο, γιατί ξέρω ότι η οικογένειά της, έχετε δύο παιδιά να σας ζήσουν. Τρία συγκεκριμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το ότι αφήσατε και αφήνετε τον καναπέ και δραστηριοποιήσετε αμυστή στο να έρθετε εδώ και να αφυπνίσετε συνειδήσεις, διότι αυτό εγώ έχω διαπιστώνει, γιατί σας γνωρίζω χρόνια, με την αυτή προσπάθεια προσπαθείτε όπως και ομιλών, όπως και εγώ, όσο μπορώ, προσπαθείτε να αφυπνίσετε συνειδήσεις. Να είστε καλά, αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Για μένα που και με θεωρείτε και με τιμάτε, είστε φίλους μου. Να είστε καλά. Το θεωρώ για σας τίτλο τιμής και σας συγχαίρω από καρδίας. Να είστε καλά. Μακάρι να βρεθούν, να βρει μιμητές αυτή σας. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν, δεν είμαι μόνο εγώ, υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν είπα ουσιαστικά. Σε μικρά, ασφαλώς. Καταρχήν, εγώ κάνω αυτό που μου αρέσει και αφού μου αρέσει, θα το κάνω μέχρι να μου δίνετε, δηλαδή εσείς να μου δίνετε κουράγιο και τη δυνατότητα, έτσι, φυσικά, έτσι για να γίνεται. Έτσι. Εγώ θα ήθελα πολύ να συγχαρώ το κανάλι. Τα μικρά κανάλια εδώ της Θεσσαλονίκης είναι ήρωες, διότι τα έχουν άνθρωποι όπως εγώ, που τα φέρνουν κουτσά στραβά βόλτα, άνθρωποι της Βιοπάλης, όπως και το συγκεκριμένο κανάλι πέρασε από διάφορα προβλήματα και με τη βοήθεια ενός ανθρώπου, το μεράκι και τη μεγάλη καρδιά ενός ανθρώπου, έτσι, είμαστε όλοι εμείς εδώ και τα λέμε. Διότι αν δεν υπήρχε μεγάλη καρδιά αυτού του ανθρώπου, τον οποίο τον αγαπάμε όλοι μας εδώ πάρα πολύ, δεν θα πω το όνομά του, δεν θέλει, εμείς ξέρουμε ότι είναι γραμμένο εδώ μέσα, δεν θα ήμασταν τώρα εδώ για να λέγαμε τίποτα. Θα ήμασταν εκτός και θα τα λέγαν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι εκεί που πάνε πληρώνονται, παίρνουν τα φραγκάκια, διότι υπάρχουν κιόλας, και μια και μιλάμε για ξέπλυμα χρήματος, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Δεν λέω εγώ ότι ξεπλένονται χρήματα στα μεγάλα κανάλια. Ναι, και θα έπρεπε οι Θεσσαλονικοί, οι επιχειρηματίες, εν πάση περιπτώσει της περιφέρειας που μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός, να έχουν πάντα κατά νου και να ενισχύουν τα μικρά κανάλια με διαφημίσεις, διότι είναι αιμοδοσία των οδηγών. Έτσι, και το πώς ζήσαν μέχρι τώρα αυτά τα μικρά καναλάκια, τα ηρωικά καναλάκια, είναι δηλαδή θαύμα πραγματικό. Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα μας. Ναι, ναι. Απαντώ, κύριε Γεωργιάδη. Καταρχήν να πούμε το. Η διοίκηση Παπαγεωργόπουλου, λόγω των 24 ετών, ας πούμε, διακυβερνήσεως του Δήμου κλπ, είχε πέσει στην φθορά, είχε δημιουργήσει.